σαν ο Ντερφέλ. Ήταν Γάλλος κομμουνιστής που είχε δουλέψει και στα λατομεία της Καγέν. Εκτός από το κρύο και την πείνα βασανιζόταν και ηθικά. Δεν ήθελε να καταλάβει πως αυτός, μέλος της Κομιντέρν, βρέθηκε εδώ, σε ένα σοβιετικό κάτεργο. Η φρίκη του θα ήταν μικρότερη αν έβλεπε ότι ήταν ο μόνος του είδους του εδώ. Τέτοιοι όμως ήταν όλοι αυτοί με τους οποίους έφτασε εδώ και ζούσε μαζί τους και πέθαινε μαζί τους. Ήταν ένας μικρό όμως αποκαμωμένο άνθρωπος, οι ξυλοδαρμοί είχαν γίνει πια μόδα. Μια φορά ο ομαδάρχη τον χτύπησε. Του έδωσε απλώ μια γροθιά, έτσι για την τάξη, σαν να λέμε. Αλλά ο Ντερφέλ έπεσε και δεν ξανασηκώθηκε. Πέθανε από του πρώτου, από του πιο τυχερού. Στη Μόσχα είχε δουλέψει ω δημοσιογράφο στο ΤΑΣ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων που ιδρύθηκε το 1909. Ήξερε τη ρωσική γλώσσα καλά. Και στην Καγέν ήταν άσχημα, μου είχε πει κάποια στιγμή, αλλά εδώ είναι πολύ άσχημα. Πέθανε ο Φρίτς Ντάβιντ. Ήταν ένας Ολλανδός κομμουνιστής, μέλος της Κομιντέρν, που κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Είχε υπέροχα σγουρά μαλλιά, βαθύ μάτια, παιδικό στόμα. Τα ρωσικά δεν τα ήξερε σχεδόν καθόλου. Τον είχα συναντήσει σε ένα παράπηγμα με τόσο κόσμο που μπορούσε να κοιμηθεί όρθιο. Στεκόμασταν δίπλα-δίπλα. Ο Φρίτ χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια. Ο χώρος κάτω από τις κουκέτες ήταν πλήρης μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Έπρεπε να πάρεις σειρά για να μη σοκάτσεις, να κάτσεις σαν μετά να σοριαστείς σε καμιά κουκέτα, να ακουμπήσεις σε κανένα δοκάρι πάνω σε ξένο σώμα και να αποκοιμηθείς. Περίμενα, κρατώντας τα μάτια κλειστά. Ξάφνου, κάτι έπεσε δίπλα μου. Έπεσε ο διπλανός μου, ο Φρίτς Ντάβιντ. Σηκώθηκε αμήχανος. «Με πήρε ύπνος", είπε φοβισμένα. Αυτός, ο Φρίτς, ήταν ο πρώτος άνθρωπος από τη φουρνιά μας που πήρε δέμα. Του το είχε στείλει η γυναίκα του από τη Μόσχα. Στο δέμα υπήρχε ένα βελούδινο κοστούμι, πιτζάμες και μια μεγάλη φωτογραφία της όμορφης γυναίκας του. Φορώντας αυτό το βελούδινο κοστούμι, καθόταν τώρα δίπλα μου. «Θέλω να φάω», είπε χαμογελώντας και κοκκινίζοντας. «Θέλω πάρα πολύ να φάω. Φέρτε μου κάτι να φάω». Ο Φρίτς Ντάβιτ τρελάστηκε, τον μετέφεραν κάπου αλλού τις πιτζάμες και τη φωτογραφία του τα κλέψανε την πρώτη βραδιά. Αργότερα, κάθε φορά που μιλούσα γι' αυτόν, αγανακτούσα και θύμωνα ποιος χρειαζόταν την ξένη φωτογραφία. «Δεν τα ξέρετε ούτε εσείς όλα», μου είπε κάποτε ένας πονηρός συνομιλητή. «Δεν είναι δύσκολο». Να το μαντέψει κανείς, η φωτογραφία αυτή κλάπηκε από τους ποινικού και όπως λένε οι ποινικοί για το θέαμα. Για αυνανισμό, αφελή φίλε μου. Πέθανε ο Σερριόζα Κλιβάνσκι, ο φίλος μου στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, με τον οποίο ξανασυναντηθήκαμε δέκα χρόνια μετά σε ένα κελί μεταγωγών των φυλακών Μπουτίρκη. Είχε διαγραφεί από την Κομσομόλ το 1927 εξαιτία τη τοποθέτησή του σε μια συζήτηση για την Κινέζικη Επανάσταση. Κατάφερε να τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε ως οικονομολόγος στο Ογκοσπλάν, δηλαδή στον κρατικό σχεδιασμό, μέχρι που εκεί άλλαξε η κατάσταση και αναγκάστηκε να φύγει. Μετά από ο διαγωνισμό μπήκε στην ορχήστρα του θέατρου Στανισλάφσικη και ήταν το δεύτερο βιολί ω την ημέρα της σύλληψή του, το 1937. Ήταν τόσο τύπος αιματώδης, πνευματώδης, η ηρωνία δεν τον εγκατέλειπε ποτέ. Το ενδιαφέρον για τη ζωή και για τα συμβάντα της επίσης. Στο κελί μεταγωγών... Κυκλοφορούσαμε όλοι σχεδόν γυμνοί, καταβρεχόμασταν με νερό, κοιμόμασταν στο πάτωμα. Μόνο ένα ήρωα θα άντεχε να κοιμηθεί στις κουκέτε. Και ο Κλιβάνσκι αστείζονταν. Είναι το μαρτύριο του ζεματίσματο. Μετά από αυτό θα μα υποβάλουν στο μαρτύριο τη κατάψυξης, στον Βορρά. Επρόκειτο για μια εύστοχη πρόβλεψη που δεν ήταν όμω η βαριγκόμια ενό δειλού, το ρηχή ο Σεριώζα ήταν εύθυμο, κοινωνικό. Με ενθουσιασμό πάσχιζε να αφομοιώσει το λεξιλόγιο των ποινικών και χαιρόταν σαν παιδί καθώ πρόφερε με τον σωστό τονισμό τι εκφράσει του. Τώρα να νομίζω ότι θα ρίξω λίγε τούφε, έλεγε ο Σεριώζα, σκαρφαλώνοντα στι πάνω κουκέτε. Του άρεσε η ποίηση και στη φυλακή απήγγελε συχνά από μνήμη. Στο στρατόπεδο δεν απήγγελε ποίηματα. Μοιραζόταν την τελευταία του μπουκιά για την ακρίβεια μοιραζόταν ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόλαβε να ζήσει μέχρι την εποχή που κανένας δεν είχε ούτε μια μπουκιά, όταν κανένας δεν μοιραζόταν τίποτα με κανέναν.